Αυτοδιοικητική συζήτηση. Η Περιφέρεια Κρήτης θα έχει την τιμητική της σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα συζητάμε λοιπόν για την κάλπη, η οποία αφορά ολόκληρο το νησί. Να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Φασουλάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας, και τον Σταύρο Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας λέω χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα, και αυτή είναι έτσι μια ευτυχή συγκυρία, είναι και η Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Και είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με τον πολιτισμό και από τη θέση ευθύνης που είχατε τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι πραγματικά μια καλή συγκυρία. Σπουδαία. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να πω και εγώ χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ σπουδαίο κανείς να γιορτάζει και να δέχεται ευχές και πολύ ωραίο. Και ο πολιτισμός, βέβαια, αυτό που είπατε, οι Παγκόσμιες Μέρες αυτές έχουν μια σπουδαιότητα. Mm-hmm. Ότι πρέπει εκείνες τις μέρες ή εκείνη τη μέρα να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που γιορτάζουμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη ζωή μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας, οπότε είναι και μια σπουδαία μέρα. Ναι, και έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνάντησή μας και σε προηγούμενη εκπομπή και αφιερώσαμε και ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτό που λέγεται πολιτισμός, για το πόσο σπουδαίος είναι λοιπόν και πώς περνάει αυτός από την αυτοδιοίκηση. Δεν περνάει όμως μόνο ο πολιτισμός, κύριε Φασουλάκη. Έτσι. Και νομίζω ότι όλες αυτές τις ημέρες που συνομιλείτε με κόσμο και με πολίτες, σας θέτουν τις δικές τους αγωνίες. Αγωνίες που έχουν να κάνουν με το αύριο της Κρήτης. Και θέλω να τις μοιραστείτε αυτές μαζί μας. Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση γενικότερα, θα έλεγα εγώ, είναι το σκαλοπάτι, που είναι το άμεσο σκαλοπάτι που ο πολίτης έρχεται σε επαφή. Στον πραγμάτων, λοιπόν, ο πολίτης, το πρώτο πράγμα που βλέπει μπροστά του από την άποψη των δομών του mm-hmm. κράτους είναι η αυτοδιοίκηση. Είναι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Έτσι, τα προβλήματα είναι αρκετά. Συνεχώς υπάρχουν προβλήματα, όμως εμείς έχουμε την ευθύνη, αν θέλετε, να είμαστε εκεί και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Νομίζω ότι αυτό στις μέρες μας έχει περισσότερο αξία. Ξέρετε, η εποχή που όλα μπορούσαν να φτιάξουν, όλα γινόταν, νομίζω πρέπει να έχει παρέλθει. Mm-hmm. Εκείνο που ο πολίτης θέλει αυτή τη στιγμή είναι να τον κοιτάξει στα μάτια, να του πεις με ειλικρίνεια τι μπορείς να κάνεις, τι σχεδιάζεις να κάνεις, ποιο είναι το όραμά σου. Και να του δώσει να καταλάβει ότι σε αυτή την προσπάθεια, μόνο όταν υπάρχουν μεγάλες συμμαχίες από πολλούς ανθρώπους, θα μπορείς να πετύχεις κάτι. Νομίζω η εποχή για τα πολύ μεγάλα λόγια και για τα σπουδαία έχει παρέλθει. Θέλω να σας κάνω και μια πιο προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί μου δίνετε και τη σχετική πάσα. Λέτε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια. Έχετε ολοκληρώσει μια φοιτεία, καθώς πάτε στις κάλπες της Κυριακής. Τι σκέφτεται ο Κώστας, βλέποντας αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, και κατά πόσο νιώθει ήσυχος ότι έχουν πάει καλά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια? Ξέρετε, αυτό που λέτε είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ, όσο παίρνει ο καιρός, εκείνο που είχα πάντα στο μυαλό μου είναι ότι όταν κάποιος υπάρχει σε μια θέση ευθύνης ή εκπροσωπεί κάτι, το πιο σπουδαίο είναι να είναι παραγωγικός, να είναι χρήσιμος και το πέρασμά του να αφήνει ένα στίγμα. Το αν αφήσει στίγμα ή όχι, αυτό θα το επιλέξουν, θα το δουν οι πολίτες, θα το αξιολογήσουν μάλλον καλύτερα. Εκείνο που εμένα μου δίνει τη χαρά να σας πω, ότι εγώ σε όλη τη διάρκεια της περίοδου που πέρασε φρόντισα να είμαι παραγωγικός, εργατικός σε αυτό το οποίο οι πολίτες επέλεξαν να κάνω. Και με αυτό το όπλο ζητάω και να με αξιολογήσουν την Κυριακή. Γιατί το σπουδαίο είναι το πέρασμα του καθενός να αξιολογείται είτε θετικά είτε αρνητικά για αυτά που έκανε, για αυτά που δεν έκανε. Άλλωστε, είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, νομίζω, η εκλογή. Συνηθίζεται να λέγεται, αλλά το βαθύτερο νόημα τελικά είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εγώ νιώθω όμορφα γιατί προσπάθησα. Προσπάθησα στο κομμάτι το οποίο ο Περιφερειάρχης μου είχε αναθέσει και προσπάθησα με πάθος, πρέπει να σας πω. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα είναι καλύτερα να το πούν οι πολίτες, να το αξιολογήσουν. Κατά τη δική μου άποψη, είχαμε σημαντικές επιτυχίες, είχαμε κάποιες παραλήψεις, γιατί δεν τα κάνει ποτέ κανείς όλα σωστά. Άλλωστε, ήταν ένα περιβάλλον που για μένα σε πρώτη φάση ήταν κάπως άγνωστο. Φόρτωσα πάρα πολλές εμπειρίες, αν μπορώ να το πω έτσι. Συνεργάστηκα με ανθρώπους σπουδαίους, γιατί ο χώρος του πολιτισμού έχει σπουδαίους ανθρώπους, και η εμπειρία μου αυτή μπορώ να σας πω ότι πλέον με μια πιο καθαρή και ξεκάθαρη ματιά, θα μπορούσα να πω, έχω πλέον κατασταλάξει στο μυαλό μου τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα. Ποιες είναι οι παραλήψεις, ποια είναι τα λάθη, ποιες είναι οι υπερβολές,
ποιες είναι οι επιτυχίες. Άρα μου εκμυστηρεύεστε κατά κάποιο τρόπο έτσι και τις προτεραιότητες της επόμενης θητείας εφόσον έχετε εκλεγεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες, όπως είπατε. Σίγουρα είναι ένας χώρος πολύ σπουδαίος, ο χώρος του πολιτισμού που ασχολήθηκα. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Είπατε κάτι για την περίοδο που πέρασε. Η περίοδο που πέρασε ήταν μια δύσκολη περίοδο και για τη χώρα και για την αυτοδιοίκηση συνολικά. Μην ξεχνάτε ότι πέρασαν από μια χρεοκοπία, από τα capital control, από δύσκολες συνθήκες. Αν με ρωτάτε το πιο σπουδαίο πράγμα που η περιφέρεια Κρήτης αφήνει σαν παρακαταθήκη τον χρόνο που πέρασε, είναι ότι η περιφέρεια έγινε το αποκούμπι των όλων εκείνων, των θεσμών, των δήμων, των φορέων που ζητούσαν απεγνωσμένα να στηρίξουν τις προσπάθειές τους. Εμείς μέσα στα Capital Controls καταφέραμε και εντάξαμε πολλά μικρά και μεγάλα έργα που ερχόταν άμεσα σε επαφή με τους πολίτες. Από το να συντηρήσουμε σχολεία που αν θέλετε δεν ήταν και στην αρμοδιότητά μας, μέχρι μια γεώτρηση, μέχρι το δίκτυο το οδικό, το επαρχιακό. Δηλαδή, αυτές οι προτεραιότητες που έπρεπε να υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτό σε μια εποχή που η χώρα είχε χρεοκοπήσει με τα capital control, δεν ήταν εύκολο. Βάλατε δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες στην απάντησή σας, ότι έχει να κάνει με το αποκούμπι που έβρισκαν οι δήμοι ή οι φορείς. Θα μείνω στους δήμους, για να μείνουμε έτσι στο πιο αμυγό σχέδιο. Γιατί ήταν και άμεσοι συνεργάτες μας, αν θέλετε. Άμεσοι συνεργάτες. Ακριβώς. Άμεσοι συνεργάτες. Αυτό... Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες, κύριε Φασουλάκη. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύεται, δεν ξέρει πού σταματά και πού αρχίζει η αρμοδιότητα του Δήμου, της περιφέρειας ή του αρμόδιου Υπουργείου. Ξέρετε, είναι όπως τα λέτε και πολλές φορές και ο πολίτης δεν έχει και την απέτηση και δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει τελικά ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως εμείς κληθήκαμε να αναλάβουμε και ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν, όμως έτσι έπρεπε. Και δεν μπορεί να σταματάει κανείς και να λέει, ξέρετε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, οπότε το αφήνω. Όταν είσαι στη μάχη, όταν είσαι στα δύσκολα, πρέπει από κάθε σκοπιά και από κάθε πλευρά να παλεύεις και να προσπαθείς να απαντήσεις. Mm-hmm. Να απαντήσεις. Και οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαντήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα. Με την καθημερινότητα του πολίτη, που πάντοτε δεν ήταν εύκολη. Οι δήμοι οι οποίοι πραγματικά είχαν τεράστιες οικονομικές περικοπές και αδυνατούσαν πολλές φορές να καλύψουν τις ανάγκες τους απλές, τα απαραίτητα. Η περιφέρεια Κρήτης ήταν εκεί και στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, και αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο σπουδαίο. Mm-hmm. Θα μπορούσα να σας πω εκατοντάδες, δεκάδες έργα που, κατά την άποψή μας, μπήκαν, εντάχθηκαν. Το ΕΣΠΑ που τρέχει πάρα πολύ, τα μεγάλα έργα που mm-hmm. έχουν μπει σε μια σειρά. Όμως, καμιά φορά η σπουδαιότητα κρύβεται και στα πιο μικρά. Έτσι. Ναι, το πιο σπουδαίο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι δύο καινούριες αίθουσες που έπρεπε να γίνουν σε ένα σχολείο που συνεχώς αυξάνεται, ή να συντηρήσει ένα νηπιαγωγείο. Που σας είπα, πολλές φορές δεν ήταν στην αρμοδιότητά μας, όμως αυτό δεν μας εμπόδισε και έπρεπε να ήμασταν εκεί. Ενδεχομένως η νέα περίοδος, η νέα αυτοδιοικητική περίοδος, να είναι και μια καλή ευκαιρία να επανεξετάσουμε λοιπόν και ζητήματα αρμοδιοτήτων, ζητήματα και πόρων και ενίσχυση αυτοδιοίκησης. Αυτό νομίζω ήταν και μια διαχρονική προσπάθεια και όλων των προηγούμενα και τώρα, ότι πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Και πρέπει να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση επιτέλους και το κράτος το κεντρικό να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλά και μόνο οι άνθρωποι που διαχειρίζονται. Έχουν και όραμα και σχεδιασμό, και στην Κρήτη, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και καλές προτάσεις, και η Κρήτη έχει να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο, κυρία Σφακιανάκη, τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Τα επόμενα χρόνια η Κρήτη θα έρθει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Mm-hmm. Βρίσκεται σε ένα σπουδαίο γεωγραφικό μέρος. Βλέπετε τα ενεργειακά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο τρέχουν με ταχύτητες μεγάλες. Ναι, θα γίνει ενεργειακός κόμβος η Κρήτη, και θα γίνει γιατί μοιραία καλείται από τη γεωστρατηγική της θέση να τον παίξει αυτό το ρόλο. Και πάνω εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να έχει προτάσεις, να διεκδικήσει για τους πολίτες, να διεκδικήσει για το περιβάλλον, γιατί όλα αυτά είναι σπουδαία θέματα που πρέπει να τα προσέχουμε και να είμαστε παρόντες σε αυτές τις εξελίξεις. Οπότε η Κρήτη έχει ένα σπουδαίο ρόλο. Και ξέρετε, κύριε Φασουλάκη, επειδή είπατε για τα επόμενα χρόνια και τα οποία όντως έχουν μεγάλες προκλήσεις για το νησί μας, είναι το αεροδρόμιο Καστελίου, είναι τα ενεργειακά, είναι όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα χρόνια, και το ζητούμενο είναι φυσικά να τρέχουμε εμείς μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω από αυτές. Να τρέχουμε ακριβώς, να προλάβουμε να κάνουμε μπαλώματα. Το πιο σπουδαίο είναι να μπορούμε να καταλάβουμε τι έρχεται και να είμαστε έτοιμοι να είμαστε εκεί. Mm-hmm. Και όχι απλά να συρθούμε πίσω από τις εξελίξεις. Εμείς ήδη στην περιφέρεια Κρήτης αυτά τα
κομμάτια σε αυτούς τους τομείς έχει γίνει μια δουλειά. Έχουμε ένα σχεδιασμό, ένα προγραμματισμό με τα στελέχη μας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις νέες απαιτήσεις. Βέβαια, ξέρετε κι εσείς ότι το πρώτο θέμα που βάζουν οι πολίτες πάντα σε αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση και δει στην περιφέρεια είναι οι δρόμοι. Είναι. Οι οδικοί άξονες. Είτε αυτό λέγεται ΒΟΑΚ, που είναι αρμοδιότητα βέβαια του Υπουργείου, είτε λέγεται ΝΟΑΚ, Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης, είτε λέγεται οποιαδήποτε δημοτική ή αγροτική οδοποιία υπάρχει στο νησί και η οποία έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα, έχει σπουδαία προβλήματα και πρέπει να σας πω ότι η Κρήτη στις υποδομές αυτές ήταν πίσω. Και ήταν πίσω και εξακολουθεί σε μεγάλο επίπεδο να είναι πίσω, κυρίως για το ΒΟΑΚ, παρόλο που κάποια κομμάτια έχουν προχωρήσει. Γιατί ακριβώς η προτεραιότητα της κάθε των κυβερνήσεων που περάσανε, δεν θέλω να εξαιρέσω καμία, έτσι, mm-hmm. Είχε άλλες προτεραιότητες εθνικές στο θέμα των μεγάλων οδικών αξιών. Mm-hmm. Τώρα όμως που πιστεύω ότι έχει μπει πλέον μια σειρά στα πράγματα, και γιατί έχει μπει μια σειρά, προφανώς γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, εκείνο που εμείς από την πρώτη στιγμή διεκδικούμε είναι ότι αυτή η ιστορία πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα, πιέζουμε σε κάθε κατεύθυνση και θέλουμε να έχουμε ρόλο και λόγο σε αυτήν την υπόθεση. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται όλα αυτά στα Υπουργεία στην Αθήνα και εμείς να ενημερωνόμαστε είτε από κάποιον Υπουργό είτε από κάποιο Γενικό Γραμματέα. Αυτό είναι λάθος, είναι λάθος αντίληψη και αυτό διεκδικούμε. Mm-hmm. Άλλωστε, τις προηγούμενες μέρες το έθεσε καθαρά ο Περιφερειάρχης, τον Πρωθυπουργό, ότι μεταφέρτε μας και δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε αρμοδιότητες και να αξιολογηθούμε μετά από τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε, και αν δεν κάναμε. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Βέβαια, υπάρχει και η κριτική εδώ, κύριε Βασουλάκη, που λέει ότι ενδεχομένως η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει γίνει πιο πιεστική τα τελευταία χρόνια. Ακόμη περισσότερο πιεστική, θα το πω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και πιεστικοί είμαστε και διεκδικούμε πόρους. Και mm-hmm. θα δείτε από τα νούμερα που δεν έχει αξία να τα λέμε, ότι ήμασταν πάρα πολύ διεκδικητικοί στο να εξασφαλίσουμε πόρους για το νησί. Σε μια δύσκολη, ξαναλέω, εποχή. Η διεκδικητικότητα όμως και η πίεση ήταν συνεχόμενη σε αυτό. Mm-hmm. Εκείνο που, αν θέλετε, λείπει κατά την άποψή μου είναι η συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων στην διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο θέμα της περιφέρειας. Δεν έχουμε ενός χέρια, λοιπόν, κύριε Βασουλάκη. Αυτό απαιτεί. Νομίζω πολλές φορές ότι αυτό πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Να ενώσουμε χέρια και πάνω και πέρα από κομματικές ταμπέλες. Ξέρετε, αυτό το θέμα υπερβαίνει, κατά την άποψή μου, τις κομματικές ταμπέλες. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει και στο πεδίο αντιπαράθεσης ο ΒΟΑΚ. Είναι μια υπόθεση που αφορά όλους. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι Κρήτες. Δυστυχώς, βέβαια, δεν διαπιστώθηκε κανείς. Και οι βουλευτές όλων των κομμάτων της Κρήτης, ανεξαρτήτου από πού προέρχονται και από ποιο χώρο είναι. Θέμα για πολιτική σπέκουλα, κυρία Σβακιανάκη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα, ότι σε αυτή την υπόθεση πρέπει να κουβεντιάσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν περιθώρια όμως συζήτησης και... Νομίζω ότι αρχίζει να το καταλαβαίνει πια ο κόσμος και έτσι και αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν βλέπουν τις απαιτήσεις του κόσμου και είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι οι νέοι θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή? Αυτό είναι ένα στοίχημα, θέλετε. Και εμείς να τους καλέσουμε τους νέους να μετέχουν στις κάλπες, mm-hmm. γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι και η αυτοδιοίκηση να παίξει ένα ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτή η λεγόμενη ανάπτυξη. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε τι θα πει ανάπτυξη και ακούμε κάτι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, έχουν τις αγωνίες τους, θέλουν να ακούσουν κάτι για αυτούς που τους αφορά, που κυρίως είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Yeah. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εκείνο το οποίο εμείς τους λέμε και απευθυνόμαστε στους νέους, στη νέα γενιά, στη γενιά η οποία έχει πάρα πολλά εφόδια, αλλά δεν έχει τις ευκαιρίες που δυστυχώς άλλοι είχαν στο παρελθόν, να έρθει στις κάλπες, να μας αξιολογήσει, να μετέχει της διαδικασίας. Η αποχή δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο εμείς τους λέμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε σε κάθε κατεύθυνση να μπουν τα μεγάλα έργα μπροστά που ήδη έχουν δρομολογήσει και έχουν ξεκινήσει και να δώσουμε την αναπτυξιακή προοπτική στο νησί ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή σαν χώρα, θα έλεγα. Ναι. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να προχωρήσει η οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θα είναι μια καλύτερη περίοδος, μια καλύτερη τετραετία αυτή για την αυτοδιοίκηση με καλύτερους και πόρους. Εκτιμώ πως ναι.
εκτιμώ πως ναι και θα είναι καλύτερα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι τα πολύ πολύ δύσκολα πράγματα τα αφήσαμε πίσω μας. Θέλω να πιστεύω ότι, μην ξεχνάτε, σας είπα ξανά ότι πριν από 2-3 χρόνια μιλάγαμε για capital control, mm-hmm. για πολύ ασφιχτικά προγράμματα. Θέλω να πιστεύω ότι και για τα επόμενα χρόνια οι προκλήσεις, και όπως σας είπα, και η Κρήτη ιδιαίτερα έχει ένα σπουδαίο ρόλο να παίξει, με όλα αυτά τα έργα τα οποία εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσουν, με τον ενεργειακό κόμβο που εκτιμούμε ότι θα γίνει η Κρήτη, θα δημιουργηθούν προοπτικές στην Κρήτη. Κύριε Φασουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν. Και εγώ, και μια τελευταία ευχή. Βεβαίως. Επειδή είναι σήμερα η μέρα του πολιτισμού. Αν και τις δέχεστε εσείς, αλλά. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να ευχηθώ, επειδή είναι η μέρα του πολιτισμού και επειδή έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ο κρητικός πολιτισμός και ο ερωτόκριτος να ενταχθεί στην UNESCO. Το λέω και θα κλείσω με αυτή την ευχή. Του χρόνου, τέτοιο καιρό που θα τελειώσει το έτος ερωτόκριτου, να είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και να έχουμε μια ισχυρή υποψηφιότητα για να εντάξουμε και να φέρουμε τον κρητικό πολιτισμό στο επίκεντρο. Μακάρι. Με αυτό το θετικό μήνυμα θέλω να κλείσω. Μακάρι, μακάρι και το κρατάμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φασουλάκη. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.